Να ρωτήσουμε τον κύριο Χατζησαλάτα, που τον ευχαριστούμε που τον έχουμε κοντά μας. Για αυτή την τρελή επίθεση με το τσεκούρι στην εφορία της Κοζάνης, όπου 45χρονος εισέβαλε στην κυριολεξία εν εξάλλω, έτσι, μπήκε αρχικά, δηλαδή έψαχνε να βρει πού έχει πιο πολύ κόσμο, αποφασισμένος πιθανότατα να σκοτώσει κιόλας, γιατί τα τραύματα τα οποία φέρουν οι τρεις τραυματίες είναι σοβαρότατα, κύριε Χατζησαλάτα. Ακριβώς. Τι σας έχουν πει οι συνάδελφοί σας, πώς το εξηγούν, αν ήταν γνώριμος, αν πήγαινε σε συγκεκριμένη εφορία. Ποια είναι καλημέρα, τα πρώτα λόγια που έχετε ακούσει. Καλημέρα κύριε Παπρόπη, καλημέρα στους τηλεθέτες. Να πούμε πρώτα απ' όλα ότι μπήκε στην εφορία χωρίς να κινήσει καμία υποψία. Θερμομετρήθηκε κατά την είσοδο της εφορίας, ανέβηκε πάνω στο δεύτερο όροφο στο τμήμα και από εκεί και πέρα, με την ερώτηση πώς θα σας εξυπηρετήσουμε, έβγαλε από το σακίδιο που είχε στην πλάτη του ένα τσεκούρι και άρχισε να καταφεύγει κατά των συναδέλφων, να τους χτυπάει στο κεφάλι κτλ. Αποτέλεσμα ήταν να υπάρχουν 4 τραυματισμένοι συνάδελφοι. Οι 3 πάρα πολύ σοβαρά έχουν ήδη διακομιστεί στη Θεσσαλονίκη με βαριές κρανιογκεφαλικές καρπώσεις, με πρόβλημα στα μάτια, στο πρόσωπο. Φοβερό. Και μία συναδέλφισσα, η οποία αυτή τη στιγμή απλά και μόνο έχει στραμπολίσει το πόδι στη προσπάθειά της να διαφύγει. Αλλά πιστέψτε μου, το τσεκούρι αυτό δεν ήταν μόνο απέναντι στους συναδέλφους μου. Ήταν απέναντι στην κοινωνία. Είμαστε μια ευνομούμενη κοινωνία, υπάρχουν νόμοι, δεν είμαστε ζούγκλα. Δεν μπορεί ο καθένας να πάρει τον νόμο στα χέρια του και με ένα τσεκούρι να μπει σε μια δημόσια υπηρεσία ή σε αυτόν ο οποίος αντιπροσωπεύει τον νόμο, είτε είναι τροχονόμος οποιοδήποτε, και να πάρει την τύχη της ζωής του και της οικογένειάς του στα χέρια του, όταν φυσικά δεν βρίσκεται σε μια ψυχική ισορροπία. Ο δράστης γνωστός στην κοινωνία από ό,τι ακούγεται, από ό,τι μου λένε και οι συνάδελφοί μου επάνω από την Μακεδονία, είχε απασχολήσει πάλι τις αρχές με παραβατικές συμπεριφορές και βίαιες συμπεριφορές. Αυτό που ζητάγαμε επιτακτικά, να υπάρχει μια κάλυψη των συναδέλφων και μέσα στη μονάδα, είτε με μια αστυνομική δύναμη, με οτιδήποτε άλλο, πέρα από τις υλικοτεχνικές υποδομές που έχουμε προβλήματα, πέρα από τους νόμους που πρέπει να εφαρμόσουμε, πολλές φορές είναι σκληροί νόμοι και ορισμένες φορές ακόμη και άδικοι, και είμαστε αναγκασμένοι να τους εφαρμόσουμε, θα πρέπει η πολιτεία να σκύψει απέναντι σε αυτούς τους εκφραστές του νόμου, σε αυτούς που πηγαίνουν και βάζουν τη διαδικασία του νόμου, αποτυπώνεται απέναντι στον πολίτη, να τους προστατεύσει. Είμαστε και αισθανόμαστε απροστάτευτοι. Θα σας θυμίσω ότι κάθε καλοκαίρι, πάντα στα μέσα ενημέρωση και δικαίως, βγαίνουν οι επιθέσεις, οι προφυλακισμοί στους ελεγκτές που ανακάνουν τον έλεγχο. Ναι. Καταλαβαίνετε λοιπόν σε αυτή τη διαδικασία, αν δεν υπήρχαν αυτοί οι οποίοι καλούνται να εφαρμόσουν τον νόμο, πώς τα δημόσια έσοδα θα μπορούσαν να φτάσουν στο σημείο να πληρώσουμε τον γιατρό, τον δικηγόρο, τον εκπαιδευτικό που στέλνουμε τα παιδιά μας, τον αστυνομικό. Τώρα ο δράστης είναι, λοιπόν, συνελήφθη. Αυτό που μας ενδιαφέρει πιο πολύ να μάθουμε είναι τι σας λένε για την κατάσταση των ανθρώπων. Την κατάσταση υγείας. Είναι σε κρίσιμη κατάσταση οι δύο τουλάχιστον που είναι διασωληνωμένοι και βρίσκονται αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη. Πλέον έχουν διακομιστεί στη Θεσσαλονίκη. Ελπίζουμε, ευχόμαστε όχι μόνο με την ομαντία του συνδικαλισμού και ότι εκπρόσωπο αυτού του συναδέλφου, απλά ως άνθρωπος, ως μέλος κοινωνίας, να είναι το τελευταίο θέμα κοινωνίας αυτή η συνάδελφή μου. Γιατί είπαμε και προηγουμένως, είμαστε ευνομούμενη κοινωνία. Όσον αφορά το δράστη, από ό,τι με έχουν πληροφορήσει μέχρι αργά χθες το βράδυ, δεν έχει πει απολύτως τίποτα στους αστυνομικούς που τον έχουν συλλάβει. Θεωρούμε ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος το πρόβλημά του δεν ήταν ο εφοριακός που είχε απέναντι ή το σύστημα. Είχε άλλα προβλήματα. Καταλαβαίνετε όμως ότι οποιοδήποτε έχει πρόβλημα δεν μπορεί να πηγαίνει σε οποιονδήποτε άνθρωπο που ξεκινάει από τη δουλειά του, αφήνει την οικογένειά του, πάει να εφαρμόσει νόμους, να καθίσει να κάνει σωστά τη δουλειά του και να βρίσκεται αντιμέτωπος με τέτοιες καταστάσεις. Έκνομες καταστάσεις, καταδικαστές καταστάσεις, και ελπίζω και με τη βοήθεια τη δικιά σας που με έχετε βοηθήσει πάρα πολλές φορές, να βγάλουμε και το ανθρώπινο πρόσωπο και των εφοριακών, αλλά και οποιονδήποτε εφαρμόζει τον νόμο, να καταλάβει ο πολίτης ότι αυτός που εφαρμόζει τον νόμο είναι ένα εκτελεστικό όργανο. Αν δεν κάνει καλά τη δουλειά του, υπάρχουν νόμοι και διαδικασίες για να μπορέσει πλέον να μπει σε μια τέτοια διαδικασία ο πολίτης και να τον καταγγείλει. Δεν είναι λύσεις αυτές. Ναι. Τρομάζουν, κόβουν την ανάσα. Λοιπόν, σε λίγη ώρα μας ενημερώνουν και ο Χρήστος Νικολαίδης, οι συνάδελφοι από τη Θεσσαλονίκη. Θα έχουμε νέα ενημέρωση για την κατάσταση υγείας των συναδέλφων σας. Να ευχηθούμε κι εμείς το καλύτερο δυνατό. Ο άλλος τώρα βρίσκεται στη δουλειά και παίρνει το τσεκούρι και το φέρνει στο κεφάλι. Δυστυχώς, κυρίως ο άντρας, ο άντρας υπάλληλος. Ακριβώς. Καλά κάνετε και επισημαίνετε ότι θα πρέπει να έχετε ίσως λίγο μεγαλύτερη ασφάλεια σε αυτές τις υπηρεσίες του δημοσίου. Υπάρχουν τρύπες εκεί πέρα στο... Που έχουν να κάνουν με την τσέπη του άλλου και τα οικονομικά του προβλήματα. Yeah. Μα και εμείς εφαρμόζουμε νόμους. Πολλές φορές διαφωνούμε με τους νόμους, προσπαθούμε να τους διορθώσουμε. Είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε. Εάν σε περίπτωση δεν εφαρμόσουμε τον νόμο, υπάρχει εισαγγελέας από πίσω. Οπότε καταλαβαίνετε πλέον ότι τους εφαρμόζουμε.
προσπαθούμε να τους αλλάξουμε, να τους κάνουμε πιο ανθρώπινους. Σε αυτή την προσπάθεια θέλουμε δίπλα μας την κοινωνία. Γιατί και εμείς πληρώνουμε τους ίδιους φόρους που πληρώνει οποιοδήποτε πολίτης. Δεν εξαιρούμαστε. Ναι. Κύριε Χατζησαλέτα, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, καλημέρα. Εγώ σε ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή εβδομάδα και ελπίζω να είναι το τελευταίο περιστατικό που έχει να κάνει με την κοινωνία. Βεβαίως. Να είστε καλά.